Καλημέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είναι προφανές ότι το ζήτημα των βάουτσερ είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θέμα που άπτεται της ίδιας της βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Δεν τίθεται κανένα θέμα ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα για να επιστραφούν σε όλους τους πελάτες των ξενοδοχείων από τη μία μεριά είτε τον tour operator από την άλλη. Εδώ όμως, κύριε Υπουργέ μου, επιτρέπετε, είναι ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πήγαιναν διακοπές, είναι παιδιά τρίτης λυκείου, τα οποία του χρόνου μπορεί να μην θέλουν να πάνε εκδρομή με τους συμμαθητές τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς αυτό που έχουμε πει έτσι κι αλλιώς προς όλες τις οργανώσεις και τους μεμονωμένους επαγγελματίες, είναι ότι θα πρέπει να ασκείται η κοινή λογική. Το voucher είναι μια επιλογή και μια δυνατότητα που τους δίνουμε και τη στηρίζουμε και νομοθετικά, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν ως επιχειρήσεις, αλλά το voucher είναι εκεί για να επιτρέψει την επιστροφή χρημάτων στις όποιες περιπτώσεις δεν έχει λογική η μη επιστροφή. Είστε δηλαδή, σαφείς, άρα πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Φανταστείτε ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο είχε να αποζημιώσει όλους. Προφανώς μέσα στη λίστα μπορεί να ήταν τελευταίο η σχολική εκδρομή και με αυτόν τον τρόπο να μην έπαιρνε τα χρήματά της. Αυτή τη στιγμή, προστατεύοντας περιπτώσεις οι οποίες υπάρχει δυνατότητα χρήσης του βάουτσερ, δίνει τον αέρα και το περιθώριο στο ταξιδιωτικό γραφείο. Εκεί που υπάρχουν ειδικές συνθήκες, μπορεί κάποιος να έχει ένα πρόβλημα υγείας ή ένα θέμα που να μην μπορεί να ικανοποιηθεί από το βάουτσερ, να μπορούν σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει ρευστότητα για να δοθούν τα χρήματα πίσω. Άρα ο πελάτης, ο καταναλωτής, για να το πούμε έτσι, δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί το βάουτσερ. Μπορεί να πει ότι εγώ απαιτώ τα χρήματά μου. Δεν θέλω να πάω διακοπές αργότερα. Θα μπορεί να το πει, όχι όμως με ένα απλό δεν θέλω, όταν υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι που να μπορεί Ωραία. Να. Πώς θα τους αποδεικνύει, με χαρτί από το γιατρό, για παράδειγμα? Όχι, δεν είναι θέμα απόδειξης. Εγώ σας λέω ότι εδώ υπάρχει και ο κανόνας της καλής σχέσης, ας το πούμε. Κανένα πρακτορείο ή επιχείρηση δεν θέλει να καταστρέψει τη φήμη του υπό αυτή μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Άρα λοιπόν, εδώ μπορεί σε αυτό το σημείο να ρυθμιστεί η αγορά και φυσικά. Μάλιστα. Η σύνδεσή μας συνεχίζεται. Ναι. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να ρυθμιστεί από την αγορά αυτή η διαδικασία και φυσικά το Υπουργείο είναι εδώ για να επιληφθεί καταγγελιών ή προβλημάτων με συνεννόηση με τις οργανώσεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων για να δίνουμε λύσεις. Είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ, και ακούμε τον καταναλωτή. Είπατε ότι το πρακτορείο δεν θα διακινδυνεύσει τη φήμη του. Την υστεροφημία του, θα σας έλεγα εγώ, γιατί 6 στις 10 επιχειρήσεις λένε ότι θα κλείσουν. Φοβούνται ότι χρεοκοπία λόγω του κορονοϊού. Θα κάνετε κάτι να τη στηρίξετε? Και να συνεχίσω το ερώτημα. Θα ενισχύσετε λίγο τον εσωτερικό τουρισμό, στον οποίο προσβλέπουν οι άνθρωποι του τουρισμού? Και πώς? Με μείωση ΦΠΑ, με κοινωνικό τουρισμό? Ναι, εδώ τώρα βάλαμε πολλά θέματα στο τραπέζι. Ναι. Το πρώτο είναι κατά πόσον στηρίζονται οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί ήδη ώστε να μπουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν αιμορραγούν και δεν συνεχίζουν να έχουν τα προβλήματά τους. Και συγχρόνως, το κράτος ανέλαβε τα βάρη της στήριξης των εργαζομένων τους ώστε να μην υπάρχει, δημιουργείται ευρύτερο πρόβλημα στην τουριστική κοινότητα, στο πω έτσι, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Άρα αυτό έχει ήδη γίνει και έχει γίνει σε ένα μεγάλο και ικανοποιητικό βαθμό. Κάποια κενά που υπήρξαν διορθώθηκαν και διορθώνονται μέσα από την διαδικασία των πακέτων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και της νομοθέτησης που κάνει η κυβέρνηση, με τελευταίο παράδειγμα τους ξεναγούς, οι οποίοι πραγματικά μπήκαν και αυτοί στο πλέγμα στήριξης. Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι λίγο υπάρχει υπερβολή στις μελέτες που ακούγονται. Δηλαδή, αναφέρεστε και στη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Όχι, αναφέρομαι στη μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, η οποία ήταν μια μελέτη συναισθήματος, δηλαδή πώς βλέπουν την κατάσταση οι ξενοδόχοι, η οποία αυτή τώρα μεταφράζεται σε σκληρά νούμερα χρεοκοπιών. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος αυτή η μετάβαση από το ένα στο άλλο. Είναι το συνέστημα της ανασφάλειας, είναι φανερό στους ξενοδόχους. Ωραία, όμως θα είναι ενισχύσετε φανερό τον εσωτερικό είναι τουρισμό. Τη διάρκεια της κρίσης. Τον Βεβαίως. Εσωτερικό τουρισμό. Πώς? Με Βεβαίως, μείωση ΦΠΑ, με όχι. ίσως ενθάρρυνση να μειωθούν οι τιμές ώστε να ενθαρρυνθούν και οι Έλληνες να κάνουν διακοπές. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλοί ξενοδόχοι λένε ότι δεν θα ανοίξουν εφόσον δεν θα έχουν πολύ κόσμο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει, θα υπάρξει η τουριστική ροή που θα μπορέσει να συντηρήσει όλο το δυναμικό της χώρας για αυτή τη χρονιά. Είναι φανερό ότι ακόμα έχουμε περιορισμούς εσωτερικούς στη μετακίνησή μας. Πρέπει αυτοί να έρθουν, να έρθουν οι αντίστοιχοι περιορισμοί άλλων χωρών που, από τους οποίους δεχόμαστε τουρίστες, και φυσικά να υπάρχουν και διαδικασίες να μπορεί κάποιος με ασφάλεια να ταξιδέψει. Όλα αυτά ακόμα είναι ζητούμενα και είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και τα σχεδιάζουμε αυτό το διάστημα εντατικά. Σκέφτεστε όσοι θα έρχονται στη χώρα να έχουν αυτό το ιατρικό πιστοποιητικό COVID, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί που θα έρχονται δεν θα νοσούν από κορονοϊό? Αυτό είναι μέσα στις προτάσεις. Είμαστε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ να δούμε τι από αυτά είναι εφικτά από την άποψη των υπαρχόντων τεστ και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κύριε Θεοχάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Μας δώσατε πολύτιμες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ ξανά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και πάλι καλή Ανάσταση.